Καλωσορίζω σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο, σας καλωσορίζω σε αυτόν τον φιλόξενο τόπο. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον αγρότη της χρονιάς και να τιμήσουμε τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους ειδικούς, για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, για να ανοίξουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον καθένα μας. Το να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή είναι χρέος. Ακούσαμε και για εταιρείες που ξεκίνησαν από μία χώρα και τώρα είναι σε 150 χώρες. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να σε χαιρετίζω μία τέτοια εκδήλωση. Είναι και εμένα μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Εκπροσωπώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με ιδιαίτερη χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση να παρευρεθούμε σήμερα σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση, πραγματικά την πρωτότυπη αλλά και αναγκαία για την σύγχρονη αγροτική πραγματικότητα. Ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν δώσει μεγάλη βάση και πιστεύουμε ότι ο παραγωγός σε ένα περιβάλλον 8 χρόνια βλέπω απονομή βραβείων τόσο δύσκολο με κλειστές τράπεζες και πολλούς αστάθμητους παράγοντες με μια ανταγωνιστική Ευρώπη που δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα στην παραγωγή. Είναι ήρωας ο παραγωγός που θα βραβευτεί σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδότη της Αγκρέντα, τον κύριο Πανάγο, για την πρόσκληση σε μια εκδήλωση η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον αγροτικό χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση κυμαίνεται από 300.000 για τη δράση 3 έως 10 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση 1 και οι επιλεξιμότητες αφορούν σε δαπάνες που αφορούν σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, οχήματα μεταφοράς πρώτης ύλης, πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με ISO και HASP. Και επειδή, όπως σωστά έχει αναφερθεί, κάθε πρόβλημα, αν το δούμε σαν πρόβλημα, είναι πολύ άσχημο για μας, αν το δούμε σαν ευκαιρία, μπορούμε να κάνουμε ιδέες και μπορούμε να πετύχουμε σημαντικότατα πράγματα. Το υπομέτρο 5.1 που αφορά τη χρηματοδότηση μέσω του ΠΑΑ των εγκαταστάσεων για ενεργητική προστασία, για προστασία καλλιεργειών και μάλιστα η επιδότηση εδώ είναι αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι στα προγράμματα του ΕΛΓΑ. Τι αλλαγές λοιπόν είχαμε φέτος για τα εισοδήματα του 2016, δηλαδή στη φορολογική δήλωση του 2017 που θα γίνει, έχουμε την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας. Ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας παίρνει την πρώτη ύλη από τον αγροτικό τομέα και τη μεταποιεί και την κάνει βιομηχανικό προϊόν. Έχουμε project τα οποία είναι το μετάξι, η αναβίωση του κλάδου του μεταξιού, ώστε να δώσουμε πρώτη ύλη στην κλωστοϊφαντουργία μας. Τα τρία σίγμα αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβολιακές υπηρεσίες και συνεργατικές δράσεις. Εδώ υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορείς που μπορούν να κάνουν όλα αυτά. Με πολλαπλές δυναμικές καλλιέργειες, στις οποίες πρωτοστατούν τα κυπευτικά, η ελοκομεία και η αμπελουργία. Δεν θα μπορούσε από μια τόσο πολύ ποικίλη και εύφορη περιοχή να λείπει ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της αγροτικής ανάπτυξης, που δεν είναι άλλος από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την καινοτόμο καλλιέργεια. Βλέπουμε ότι έχουν βασίζονται κυρίως σε τρεις ποικιλίες, τη Βικτόρια, την Ιταλία και τη Ρεγκλόπ, αλλά συγχρόνως καλλιεργούν με δικαιώματα, όχι χωρίς δικαιώματα, και άλλες ποικιλίες και μέσα σε αυτές θα δείτε ότι τις πέντε που προανέφερε. Το Επιτραπέζιο Σταφύλης στην Κορυνθία έχει αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 50 με την ποικιλία Φράουλα και το Ροζακί. Η Σουλτανίνα ήταν ποικιλία αποξίασης. Στην πορεία και στις αρχές του ακόμα του 60 εκριζώνεται τουλάχιστον στο παιδινό τμήμα της Κορυνθίας. Η έλλειψη ουσιαστικής προβολής των προϊόντων μας στο εξωτερικό, ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης αγροτικής πολιτικής, είναι κάποια από τα θέματα που πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία έναντι των αγροτών. Το θέμα με το οποίο θα σας απασχολήσω έχει να κάνει με το πώς μπορεί η ασφάλεια και η ποιότητα να δώσει στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, στην περίπτωσή μας το Επιτραπέζιο Σταφύλη, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνή ανταγωνισμό. Πρωτεργάτης όλου του εγχειρήματος είναι ο Dr. Avi Perl, ο οποίος είναι και επιστημονικός διευθυντής του Υπουργείου του Ισραήλ. Η ομάδα του είναι αυτή που κάνει τις διασταυρώσεις.
είχαμε περονόσπρο και είχαμε έντονα προβλήματα με ψεκασμούς κτλ. Τα βιολογικά σταφύλια είχαν προβλήματα από, όχι εκτός της ποιότητας, είχαν και οχρατοξίνες. Και αυτό, σαν διρεκτίβα, έχει εφαρμοστεί όσον αφορά τους Ευρωπαίους παραγωγούς, αλλά επιτρέπουν την εισαγωγή ακόμη σταφυλιών. Δεν έχει γίνει νόμος για την απαγόρευση των σταφυλιών στις χώρες στις οποίες χρησιμοποιούν το χιαναμιδικό οξύ. Όπως προείπε και ο κύριος Πανός στην ενότητα για το επιτραπέζιο σταφύλι, είναι πολύ σημαντικό πλέον τα συσκευασμένα τρόφιμα. Το ίδιο ισχύει και για τα κηπευτικά. Ώστε να μπορέσουν να βρεθούν στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, απαιτούνται προδιαγραφές ποιότητας και συσκευασίας. Την ομάδα της Ακρέντα και τον επικεφαλής αυτής, τον κύριο Πανάγο, που μου δίνουν την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ και να σας παρουσιάσω την ομιλία μου αυτή με το θέμα παραγωγή κηπευτικών στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι τα λαχανικά είναι σημαντικά στοιχεία μιας ισορροπημένης δίαιτας, γιατί προμηθεύουν τον οργανισμό βιταμίνες, συχνοστοιχεία, διαιτητικές ίνες και με μικρή ποσότητα ενέργειας. Κυρίως τον μικρό Έλληνα παραγωγό, ο οποίος είτε αδυνατεί λόγω όγκου, είτε δεν έχει τη γνώση ή τις προσβάσεις, να μπει στην μεγάλη λιανική που ούτως ή άλλως δεν πήγαμε να ανταγωνιστούμε. Λοιπόν, εμείς το 2007 είπαμε να μην συνεχίσουμε να το επιτρέπουμε αυτό και να προσπαθούμε μέσα από το συνεταιρισμό και από τα μέλη μας να δώσουμε ένα νέο στίγμα και ένα νέο τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών. Ποιες είναι οι δικές μας απαιτήσεις? Βασικά υπάρχουν τρεις απαιτήσεις με όλους τους συνεργάτες. Είναι να μπορεί να γίνει τυποποίηση, δηλαδή διαχωρισμός προϊόντων σε κατηγορίες ποιότητας, πάντα με καθορισμένες προδιαγραφές. Εγώ, να φύγω από τον εστεϊσμό, να πω ότι πραγματικά υπάρχει δυνατότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η ποιότητα. Θα προσπαθήσω να μιλήσουμε για τις άριστες πρακτικές του ελαιόνα. Πηγαίνοντας τώρα ανάποδα, ξεκινώντας από εκεί, από το προϊόν. Γιατί αν δεν έχουμε το προϊόν, βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για εξαγωγές, ούτε για marketing, ούτε για branding. Στόχος μας είναι η Νότιο Μεσόγειο, νέοι επιστήμονες από χώρες όπως ο Λίβανος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Τινησία, η Αλγερία, τις οποίες εκπαιδεύουμε σε διάφορους τομείς. Τους παρέχουμε τα πτυχιακή εκπαίδευση. Η επίσημη γλώσσα του Ινστιτούτου είναι τα αγγλικά πάντα. Πατρίδα μου είναι η Ήμβρος. Είναι νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζυμώθηκα με τη γη. BASF ως ηγέτης στο κομμάτι της χημικής βιομηχανίας παγκόσμια, στη στρατηγική της έχει στην πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της αειφορίας και του sustainability σε όλες τις δραστηριότητες της που κάνει σε όλο τον κόσμο. Τη σωστή ανάπτυξη των νεαρών δέντρων είναι το βασικότερο για τα νεαρά δέντρα και καθορίζει την τελική απόδοση. Οι αζητούχες λιπάνσεις σε δέντρα που είναι σε παραγωγή χρειάζονται προσοχή, είναι αυτό που είπαμε πριν. Και θα πρέπει να βάλουμε έναν μεγάλο εθνικό στόχο. Εμείς το έχουμε πει. Και αυτός ο πρώτος μεγάλος εθνικός στόχος της χώρας δεν μπορεί να είναι άλλος από την αριστεία. Και τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή της βράβευσης των νικητών μας, πρόσωπα όλοι τους με εξαιρετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής. Είμαι συγκινημένος με αυτό που είδα το βίντεο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ακρέντα και στο Γιάννη τον Πανάγο. Αλλά θα ήθελα να τα αφιερώσω περισσότερο στις γυναίκες που δουλεύουν μέσα στο συσκευαστήριό μας και στους εργάτες γης. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς, παράγοντες, στην οικογένειά μου που έκανα όλα αυτά τα σχέδια, ανέβασα την ποιότητα, ανέβασα με την έκταση και προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Έχουμε κορονίδα μας τον αγρότη. Ξεκινήσαμε από το χωράφι. Συνεχίσαμε με τη δημοσιογραφία. Η δική μου πορεία είναι αντίστροφη, Σταυρό.
Νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει πολύ και σαν παρέα και σαν ομάδα και σαν άνθρωποι για να γυρίσουμε πίσω, για να αλλάξουμε δρόμο, για να αλλάξουμε τακτική, για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο τα είδαμε από την πρώτη μέρα.